Επί ποδός πολέμου, ο στρατός και απλοί πολίτες στην Οδυσσό. Έχουμε συνδεθεί με την απεσταλμένη του Σκάι Έλλη Κασόλη. Έλλη, έχουμε νέο συναγερμό για επικείμενη επίθεση. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, Μάρκο, έφτασε στα χέρια μας ένα βίντεο το οποίο έχει αναρτηθεί στο Twitter και φαίνονται πλοία, ρωσικά πλοία, τα οποία βρίσκονται ανοιχτά της Μαύρης Θάλασσας. Ιδού το βίντεο ντοκουμέντο. Προσπαθούν όμως να προσεγγίσουν. Mm-hmm. Είναι πλοία που ανήκουν στο ρωσικό αποβατικό στόλο. Ναι. Συνέχισε, Έλλη. Αποβατικά πλοία λοιπόν του ρωσικού στόλου, τα οποία αν και είναι μέσα στη ανοιχτά της Μαύρης Θάλασσας, φαίνεται ότι προσπαθούν να προσεγγίσουν την Οδυσσό. Αυτό μας έλεγε τουλάχιστον και ένας κάτοικος εδώ της περιοχής, ότι του ήρθε μήνυμα να τρέξει στο καταφύγιο, καθώς η ενημέρωση που έχουν οι πολίτες είναι πως υπάρχουν πλοία αποβατικά τα οποία πλησιάζουν το λιμάνι της Οδυσσού. Την ίδια ώρα να σου πω πως σήμερα έχουν ηχήσει δύο φορές προειδοποιητικοί συναγερμοί, ενώ πριν από λίγα λεπτά χτύπησε νέα ειδοποίηση στο κινητό μας ότι σύμφωνα με το στρατό υπάρχει ενδεχόμενο να γίνουν επιθέσεις από αέρος στην Οδυσσό. Γι' αυτό πρέπει όλοι να τρέξουμε και να πάμε γρήγορα στα καταφύγια. Και όσο εσύ μιλάς, βλέπουμε τα πλάνα, το οπτικό ντοκουμέντο που δείχνει τα πλοία, τα οποία ανήκουν στο ρωσικό αποβατικό στόλο. Η Μόσχα σφίγγει τον στρατιωτικό κλοιό γύρω από την Οδυσσό και από την πλευρά της θάλασσας, Έλλη Κασόλη. Η Οδυσσός οχυρώνεται με στόχο να κρατηθεί ανοιχτός. Είναι ο τελευταίος ελεύθερος διάδρομος της Ουκρανίας προς τη Μαύρη Θάλασσα. Σε ευχαριστούμε θερμά.